Ζιέρικα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Καντιά, κυρίες και κύριοι. Δύσκολα τα πράγματα για τον 7χρονο, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση. Οι γιατροί καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του και να καταφέρουν να τον σώσουν με την μάχη που δίνει για τη ζωή του μετά από το τροχαίο που συνέβη χθες το απόγευμα. Το άτυχο αγοράκι επέβαινε σε μεγάλο κυβισμό μοτοσυκλέτα μαζί με 43χρονο από την Ρωσία γείτονα και φιλικό πρόσωπο της οικογένειας. Τον είχε βάλει στην μοτοσυκλέτα με σκοπό να τον πάρει μια βόλτα εκεί στην περιοχή. Δεν έφεραν κράνη. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσυκλέτα χτύπησε σε περιτύχισμα. Στη συνέχεια ανατράπηκε και τους καταπλάκωσε. Ο οδηγός οχήματος, ο οποίος ακολουθούσε, προσπάθησε να τους βοηθήσει. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο που τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ο 43χρονος δυστυχώς υπέγκυψε στα τραύματά του, ενώ το άτυχο αγοράκι μεταφέρθηκε σπεσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Μακάριο, εκεί όπου παρακολουθείται από τους θεράποντες ιατρούς. Οι συνθήκες διερευνώνται, Κάτια, καθώς και το γεγονός πως ο 43χρονος έβαλε το παιδάκι να καθίσει στην μοτοσυκλέτα, δεν έφεραν κράνη. Αν δόθηκε σχετική άδεια από κάποιο πρόσωπο από την οικογένεια ή κάποιο που φρόντιζε το αγοράκι, λίγο δύσκολο να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα αυτή τη στιγμή. Κάτι, καθώς οι γονείς βρίσκονται δίπλα από το αγοράκι, ενώ η νεκροδομή που θα διενεργηθεί στη σωρό του άτυχου 43χρονου θα καταδείξει και τα ακριβή αίτια του θανάτου του, ενώ εκ πρώτης όψεως φαίνεται να είχε καταναλώσει και αλκοόλ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας από τις αστυνομικές αρχές. Άρηγα να σε ευχαριστήσω. Η κακιά...